Εμείς θα δώσουμε το λόγο τώρα στον Νίκο Γρυλάκη, ο οποίος θα μας λύσει όλες τις απορίες, θα μας κάνει μια αναπαράσταση. Έχει και τον αρμόδιο δίπλα του για να μας πει τι ακριβώς γίνεται, σε ποια φάση βρισκόμαστε και τι περιμένουμε τις επόμενες μέρες. Είναι ο κύριος Δημήτρης Κυπρέος, ο υπεύθυνος του ηλεκτρονικού εισιτηρίου του ΑΣΑ. Ο λόγος σε εσάς να μας πείτε ακριβώς τι γίνεται. Καλημέρα. Φαντάζομαι ότι αρκετός από τον κόσμο περιμένει εδώ στην ουρά. Θα είχε ανάγκη μια τσικουδιά παρότι είναι πρωί για να χαλαρώσει. Λοιπόν, είναι εδώ ήταν δύο ουρές. Μία και οι δύο ξεπερνούσε μήκος τα 50 μέτρα. Είναι δηλαδή περίπου 60 με 70 άνθρωποι σε κάθε μία από τις δύο ουρές που υπάρχουν. Και στο βάθος υπάρχει και το γκισέ, όπου μπορεί κάποιος να αφήσει το φάκελό του και να περιμένει μετά από τρεις μήνες να το αποσταλεί η κάρτα πολλαπλών διαδρομών. Να πούμε ότι κάθε μέρα προσωπημένες κάρτες εκδίδονται περίπου 16.000 και 2.000 κόσμος αφήνει το φάκελό του για να πάρει την κάρτα. Συνολικά έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα περίπου 160 με 170.000 κάρτες πολλαπλών διαδρομών και χρειάζεται να εκδοθούν να φτάσουμε λέει στις 350.000. Εκτιμάται ότι μέχρι τις 5 του μήνα καταρχήν και μέχρι τις 15 για την έκδοση επιτόπου και 15 μέχρι την αποστολή των φακέλων ότι θα έχει καλυφθεί όλος αυτός ο κόσμος, ούτως ώστε από τα μέσα Νοεμβρίου να μπούμε πια στην καινούργια εποχή της κίνησης των μέσων μαζικής μεταφοράς, την ψηφιοποιημένη εποχή και στην πλήρη λειτουργία του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κύριε Κυπρέ, ήθελα να σας ρωτήσω, να πούμε ορισμένα πρακτικά πράγματα που ενδιαφέρουν. Καλημέρα. Είναι στέλεχος του ΑΣΑ. Καταρχήν σήμερα και μέχρι τις 6 του μήνα υπάρχει το εισιτήριο που κάνει 1,40 το κανονικό και 60 λεπτά το μειωμένο. Να σας πω ότι από χθες μετά την ανακοίνωση του Υπουργού, του κ. Σπίρτζη, έχουμε πλέον τη δυνατότητα, θα έχουμε τη δυνατότητα από τις 6 Νοεμβρίου να δίνουμε σε μεμονωμένη μορφή το εισιτήριο του 1,40 και του 0,60. Να το δείξουμε δηλαδή, και αλλιώς. Βεβαίως, έχω ένα εισιτήριο. Θα μπορεί να μπει και σε είναι αυτό το εισιτήριο. Αυτό είναι εισιτήριο, το κλασικό χαρτάκι το οποίο υπάρχει κάρτα σήμερα και αυτό με το οποίο μετακινούμαστε όλοι και μετατρέπεται. Αυτό το χαρτάκι. Αυτό θα είναι το καινούργιο εισιτήριο. Αυτό θα είναι το καινούργιο. Θα κάνει 1,40. Είδα χάρτινο και νόμιζα ότι είναι το προηγούμενο. Και αυτό είναι τώρα το βλέπουμε κάρτα πολλαπλών διαδρομών. Νίκο, επειδή έχουμε και μια καθυστέρηση στην επιστροφή, να διευκρινίσουμε κάτι. Αυτό το απλό που δείξαμε, το πετάμε ή το κρατάμε και το επαναφορτίζουμε όταν κάνουμε το μεμονωμένο εισιτήριο του 1,40 και 0,60. Αυτό το εισιτήριο που θα κάνει 1,40 ή 60 λεπτά, το βγάζουμε από τον γκισέ ή από το μηχάνημα. Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, στη συνέχεια το πετάω. Όχι, μπορώ να βέβαια το επαναφορτίσω. Το επαναφορτίζουμε. Έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε πάρα πολλές φορές και να βάλουμε και οποιοδήποτε κόμιστρο θελήσουμε σε αυτό το εισιτήριο εκτός από κάρτες μεγάλης διάρκειας. Πάμε να δείξουμε πώς αυτό το τσεκάρουμε στα μηχανήματα. Πώς θα φορτίσουμε και την κάρτα. Ναι, θα το δείξουμε αυτό. Να κάνουμε μια άλλη πρακτική ερώτηση. 6 του μήνα, εγώ έχω 15 εισιτήρια παλιά. Τι θα τα κάνω? Ο ΑΣΑ θα δέχεται επιστροφές εισιτηρίων, όπως γίνεται κάθε φορά με την αλλαγή τιμολογικής πολιτικής. Θα προσέρχεται ο κόσμος τώρα, είτε στο ΚΙΣΕ είτε στον ΑΣΑ, θα έρχονται και θα επιστρέφουν τα εισιτήριά τους, όπως θα γίνει και η αντικατάσταση των καρτών που, από τις χάρτινες στις ηλεκτρονικές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, Νίκο, είναι πολύ σημαντικό. Το χάρτινο αυτό που θα μείνει και θα περισσέψει, λοιπόν, επιστρέφουμε, το επιστρέφουμε και παίρνουμε τα χρήματα ή παίρνουμε. Μέχρι πότε αυτό υπάρχει χρονικό περιθώριο γι' αυτό, Νίκο Γρυνάκη? Μέχρι τις 6, όχι, υπάρχει περιθώριο να εξαργυρώσουμε, να αντικαταστήσουμε τα παλιά εισιτήρια. Βεβαίως θα υπάρξει περιθώριο. Θα δοθεί περιθώριο από τον ΑΣΑ. Για δείξτε μας τώρα, πάμε από τη θεωρία στην πράξη. Ξεκινήσει να λειτουργεί αποκλειστικά το χάρτινο εισιτήριο. Έχουμε αυτό το απλό εισιτήριο. Προς το παρόν, να διευκρινίσω ότι δεν εμφανίζεται ακόμα το 1,40 και το 0,60. Εμφανίζονται όλα όσα εμφανιζόντουσαν μέχρι τώρα. Δηλαδή το 4,5 ευρώ. Πότε εμφανίζεται αυτό το νέο 1,40? Από 6 του μηνός θα εμφανίζεται και το 1,40. Από τις 6 Νοεμβρίου. Αν βγάλω αυτό το εισιτήριο που κάνει 4,5 ευρώ, 4,2, στη συνέχεια μπορώ να βάλω τώρα 1,40. Ναι, στην επαναφόρτησή του μπορώ να βάλω 1,40. Ακριβώς. Μειωμένο μπορώ να βάλω. Νίκο, να σε ακούμε λίγο καλύτερα. Σε αυτό το εισιτήριο, όχι. Θα πρέπει να πάτε σε εκεί, έτσι ώστε να
επιδείξτε το χαρτί που δικαιολογεί το μειωμένο κόμιστρο για να μπορέσετε. Ωραία, να το... Πάμε λίγο να δούμε. Έχω το εστίριο αφού επιλέγουμε την κόμιστρο. Νίκο, να βλέπουμε όμως. Κάνεις λίγο στην άκρη για να βλέπουμε. Ουσιαστικά μια επαναφόρτηση. Τοποθετήστε την κάρτα εντός της συσκευής ανάγνωσης. Τοποθετούμε την κάρτα. Πληροφορίες κάρτας. Λοιπόν, μας δείχνει τις πληροφορίες και από εκεί και πέρα ζητάμε επαναφόρτηση. Επιλέξτε προϊόν κομίστρου. Μας δείχνει τα προϊόντα, επιλέγουμε, ας πούμε, ενιαίο, 24 ωρών. Επιλέξτε τον τρόπο και πληρωμής. Και από εκεί πέρα, την έχουμε βάλει εδώ. Ακριβώς. Ακολουθούμε τα βήματα τα οποία φαίνονται στην οθόνη, επιλέγουμε το κόμιστρό μας και μετά μας ζητά, αφού το επιλέξουμε, μας ζητάμε ποιο τρόπο θα πληρώσουμε. Όπου οι επιλογές ποιες είναι, οι επιλογές που δίνει κάρτα, το μηχάνημα, ποιες είναι εκτός από την ενιαίο που είδαμε και την τιμή του. Οι επιλογές για το ενιαίο είναι και 40 και 60 λεπτά, έτσι. Βεβαίως. Και μετά έχουμε τις άλλες. Πείτε μας λίγο τι άλλα προϊόντα θα έχουμε. Δηλαδή θα έχουμε τις 30 μέρες, τις 3 μήνες, τις 6 μήνες. Όλα τα προϊόντα αυτή τη στιγμή που διαθέτει ο ΑΣΑ. Όλα τα εισιτήρια. Το τουριστικό των 3 ημερών, των 5 ημερών. Το τουριστικό με αεροδρόμιο. Το 5-0. Το πακέτο των 5-0. Το 10-1. Αυτά τα, ειδικά το 10-1 που είναι και εκπτωτικά εισιτήρια. Τις κάρτες επεριορίσεις των διαδρομών. Όλα. Παίρνω την κάρτα. Βγάζω την προσωποποιημένη κάρτα στον Κισέ. Στη συνέχεια είναι άδεια. Έρχομαι και τη φορτίζω. Όπως και η κάρτα που θα μου στείλουν με το φάκελο. Ακριβώς. Είναι και αυτή άδεια. Πείτε μου λίγο, εγώ έχω μια κάρτα που λύγει σε 3 μήνες, 6 μήνες, 1 χρόνο. Την, όταν θα την πάρω άδεια με το φάκελο, μπορώ το υπόλοιπο να το βάλω στο μηχάνημα χωρίς να πληρώσω αυτό, ήδη πληρώσει. Εδώ όχι. Θα έρθει ο συμπολίτης μας στον ΟΑΣΑ και εκεί θα γίνει η μεταφορά των κομίστρων. Μπορεί να έρθει και στον ΟΑΣΑ. Θα έρθει αναγκαστικά, θα έρθει στον ΟΑΣΑ για να προσκομίσει τα. Συγγνώμη, αλλά αυτό θα ταλαιπωρήσει πάρα πολύ κόσμο. Δεν βάζω μια. Συγγνώμη. Ναι, ναι. Καλή ερώτηση. Δεν βάζω μια φωτοτυπία που δείχνει τις κάρτες που μπορεί να. Και αυτό μπορεί να γίνει. Και αυτό μπορεί να γίνει, αλλά αυτές οι διακαταστάσεις προς το παρόν θα γίνονται μόνο από τον ΟΑΣΑ. Δηλαδή, που πείτε μας λίγο, Νίκο, σε παρακαλώ, να δούμε λίγο. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν που έχουν μια κάρτα που λύγει, όπως είπε, σε 3 ή σε 5 μήνες. Πώς θα μεταφέρουν το υπόλοιπο. Εξαμηνίων καρτών. Από ό,τι γνωρίζω. Επί του παρόντος, δηλαδή, κάποιος που έχει ένα υπόλοιπο, αφού πάρει αυτή την άδεια κάρτα, θα πρέπει να έρθει στον ΟΑΣΑ. Ακριβώς. Μόλις θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη, να μην υπάρχει όμως αυτή η ταλαιπωρία. Μέχρι τότε ο άνθρωπος μπορεί να κυκλοφορεί με την κανονική του χάρτινη κάρτα. Κανονικά. Με την κανονική του χάρτινη κάρτα. Εγώ έχω μειωμένο, δικαιούμαι μειωμένο εισιτήριο. Ναι, ναι, όχι, να πούμε και αυτό. Διαδικαιούμαι μειωμένο. Πάω και βγάζω μια προσωπημένη κάρτα. Επί τόπου μπορώ να. Βεβαίως από όλα τα μηχανήματα και από οπουδήποτε. Με το μισό κόμιστρο, χωρίς να επιδείξει κανείς κάτι, γιατί ήδη για να βγει η κάρτα έχει επιδείξει τα δικαιολογητικά που το επιτρέπουν τη μείωση. Τώρα με τον κόσμο που θα κινείται δωρεάν, είναι οι άνεργοι. Ήδη βρισκόμαστε σε επαφή με τα υπουργεία που αντιπροσωπεύουν τους ανθρώπους αυτούς για να μπορέσουμε να τους μέχρι τότε. Μέχρι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να δοθεί σε όλους κάρτα, θα υπάρχει σαφώς μέρημνα, δηλαδή θα υπάρχει μια πόρτα ανοιχτή, μια πύλη ανοιχτή, από την οποία θα διέρχονται οι πύλες. Σύμφωνα με την εντολή του Υπουργού, με την ανακοίνωση του Υπουργού, μετά τις 16 Νοεμβρίου θα κλείσουν οι πύλες. Αλλά θα υπάρχει. Πιθανόν σταδιακά, έτσι ώστε θα υπάρχει μία. Θα υπάρχει μία για να μπορεί ο κόσμος να. Ωραία, παίρνω ένα εισιτήριο, να πούμε και αυτό το πρακτικό. Παίρνω ένα ηλεκτρονικό εισιτήριο. Μπαίνω στο μετρό. Χτυπάω για να ανοίξει πόρτα. Βγαίνω από το μετρό, ξαναχτυπάω για να ξανανοίξει πόρτα να βγω. Ακριβώς. Στη συνέχεια, αν θέλω να ταξιδέψω, να συνεχίσω με λεωφορείο. Όταν θα μπω στο λεωφορείο, ξαναχτυπάω. Πρέπει να επικυρώσω, βέβαια. Θα χτυπήσω. Η χρέος θα είναι για μια διαδρομή. Δεν είναι διαδρομή. Αν είμαι μέσα στα 90 λεπτά. Ακούστε με λίγο. Είμαι μέσα στα 90 λεπτά. Ωραία. Έχω χτυπήσει, έχω μπει στο μετρό, έχω χτυπήσει το εισιτήριο. Και μετά θα ξαναμπω στο λεωφορείο. Εάν η επιβίβαση στο λεωφορείο είναι μέσα στα 90 λεπτά, το εισιτήριο, ακουμπώντας το στο επικυρωτικό μηχάνημα, θα δεχτεί ότι είναι μετεπιβίβαση. Μάλιστα. Βγαίνοντας από το λεωφορείο θα ξαναχτυπήσω. Όχι, δεν ξαναχτυπά στο λεωφορείο. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε. Όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω δύο πολύ σύντομα. Πρώτον, τι γίνεται με τους άνεργους. Και το δεύτερο, εάν μπορούμε να πληρώνουμε και με πιστοτική κάρτα. Μας το είπε λίγο. Ναι, για να το ξανακούσουμε. Σωστό.
Λοιπόν, για τους άνεργους μας είπατε ότι θα ανακοινωθεί από πότε θα εκδίδεται η ηλεκτρονική κάρτα. Θα υπάρξει ανακοίνωση από τον ΑΣΑ. Και στο μεσολαβούν διάστημα μπορούν να κινούνται όπως κινούνται μέχρι τώρα. Όπως κινούνται. Όλες οι ειδικές ομάδες οι οποίες κινούνται μέχρι τώρα με το δικαίωμά τους θα κινούνται μέχρι να αποκτήσουν την κάρτα τους, η οποία θα φέρει τα ίδια δικαιώματα τα οποία είχαν μέχρι τώρα. Λοιπόν, 9 στους 10 επισκέπτες της Αθήνας, τους ξένους επισκέπτες, και 8 στους 10 πλέον συμπατριώτες μας δεν έχουμε απάνω μας μετρητά, χρησιμοποιούμε το πλαστικό χρήμα, την πιστωτική κάρτα. Πείτε μας το πέρα, σε αυτό το μηχάνημα μπορώ να βάλω την πιστωτική κάρτα και να πάρω εισιτήριο? Αυτή τη στιγμή όχι. Τι θα κάνει ο κάποιος που έρχεται, θα στέκεται στην ουρά που είναι ήδη κατηλημένη από τον κόσμο, περιμένει να πάρει την κάρτα? Σε πολύ λίγες μέρες θα ενεργοποιηθεί. Σε λίγες μέρες πόσες είναι? Εξαρτάται από το πότε θα ολοκληρωθούν τα τεστ με τις τράπεζες. Είναι καθαρά θέμα ασφάλειας πληρωμών, όπως γίνεται. Μπορώ να σας πω ίσως και την επόμενη εβδομάδα. Ωραία, και ένα τελευταίο. Τα περίπτερα και τα ψυχικά ζήτηκα που πουλούν σήμερα απλό εισιτήριο. Θα πουλούν απλό εισιτήριο. Ήδη έχουμε διαθέσει 200 μηχανήματα τα οποία θα πουλούν. Το απλό ακριβώς. Το οποίο θα αγοράζουν ίσως ακόμα και από το διαδίκτυο. Όλοι αυτοί οι κανόνες σιγά σιγά διαμορφώνονται και για την εξυπηρέτηση του κόσμου όσο το δυνατόν γρηγορότερα, σε πολύ λίγες μέρες όλα αυτά θα έχουν διαμορφωθεί. Ωραία. Και θα σας ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κυπρέο, Νίκο Γριλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση αυτή. Νομίζουμε